όντως δεν υπάρχει αυτός ο πανικός. Για να περιγράψω λίγο το πώς λειτουργούσαν οι προηγούμενοι κύκλοι του προγράμματος. Θα θυμίσω στους παλιότερους ένα παιχνίδι που παίζαμε πιτσιρικάδες στο σχολείο που το λέγανε μουνταρία. Mm. Δηλαδή κάποιος πετούσε στη μέση κάτι, μια καραμέλα, δεν ξέρω εγώ, κάποια λεφτά, και όποιος προλάβαινε τα άρπαζε πρώτος, και αυτό το παιχνίδι λεγόταν μουνταρία, όποιος μουντάρει δηλαδή πρώτος. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λίγο τριτοκοσμικό ή τέλος πάντων εκτός σημερινής λογικής ενός σύγχρονου προγράμματος. Δυστυχώς όμως η πολιτεία έτσι είχε επιλέξει να το διαχειρίζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δηλαδή άνοιγε μία πλατφόρμα, έλεγε ότι η προτεραιότητα έχει όποιος προλάβει να υποβάλει, φτωχός είναι, πλούσιος είναι, χρειάζεται πολλά πράγματα το σπίτι του να κάνει, δεν χρειάζεται τίποτα. Το μοναδικό κριτήριο ήταν ποιος θα προλάβαινε να πατήσει το κλικ. Ναι. Μάλιστα στους τελευταίους κύκλους πρέπει να είχε γίνει και κάτι το οποίο καταγγέλθηκε και επισήμως και δεν διεψεύστη ποτέ από το τεχνικό επιμελητήριο, από σοβαρούς κρατικούς και συμβουλευτικούς του κράτους φορείς, που λέγανε ότι κάποιοι επιτίδοι πιθανότατα είχαν σπάσει και την πλατφόρμα του Υπουργείου και κατέθεταν ταυτόχρονα σοριδών πάρα πολλές αιτήσεις, με αποτέλεσμα οι μεμονωμένοι σύμβουλοι ή πολίτες οι απλοί που επιχειρούσαν να μπουν στο πρόγραμμα να μένουν απ' έξω, διότι το πρόγραμμα έμενε ανοιχτό κατά περιφέρεια 10 λεπτά, 12 λεπτά, 15 λεπτά και καταλαβαίνετε... Είχαν πραγματικά μουντάρει άλλοι. Ακριβώς. Για να προλάβει κανείς να περάσει μια αίτηση, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχε ένα μέσο χρόνο γύρω, δηλαδή ακόμα και πιο έμπειρος σύμβουλος, αλλά ήταν απόλυτα προετοιμασμένο στο φάκελό του και λοιπά το συγκεκριμένο, να περάσει ένα φάκελο δύο, ξέρω εγώ, ναι, παραπάνω όχι, να αποτέλεσμα να γίνεται αυτός ο τραγέλαφος. Το κατάλαβαν κάποια στιγμή μετά από τόσες διαμαρτυρίες, άλλαξε και ο υπουργός και κάποια στιγμή μπήκανε σε μια λογική που λέει κριτήρια. Ναι. Το ανοίγουμε για όλη την Ελλάδα ταυτόχρονα, δεν κάνουμε εκείνα τα καραγκιοζηλίκια, μια μέρα για το Ιόνιο, μια μέρα για το Αιγαίο, δύο μέρες για την Αττική και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι, το αφήνουμε ανοιχτό 50 μέρες ολόκληρες, οπότε δηλαδή άνοιξε η πλατφόρμα χθες 13 Δεκεμβρίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είναι ανοιχτή μέχρι και τέλος Γενάρη τουλάχιστον. Έτσι. Και από εκεί και πέρα δίνουμε τη δυνατότητα να υποβάλει ο καθένας με την ησυχία του την αίτησή του, προσεκτικά και σωστά, και βεβαίως βάζουμε κάποια κριτήρια, το αυτονόητο. Mm-hmm. Τα κριτήρια είναι... αυτά ποια είναι? Ναι, τα κριτήρια τα βασικά, το κύριο κριτήριο είναι το πόσο το χρειάζεται το σπίτι μας αυτή τη διαδικασία της προστασίας από ενεργειακές διαρροές, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή πώς είναι η παλαιότητά του ή, εν πάση περιπτώσει, τα προβλήματα. Τα σπίτια αποκατατάσσονται σύμφωνα με μια ενεργειακή επιθεώρηση που γίνεται από εξουσιοδοτημένους μηχανικούς που έχουν αυτή την πιστοποίηση. Κατατάσσονται σε κάποιες κατηγορίες, από την Α μέχρι την Ι, με κάποιες επιμέρους διαβαθμίσεις. Έτσι, αν λοιπόν το σπίτι σου βρίσκεται σε μια χαμηλή σχετικά κατηγορία, καταρχήν θα πρέπει να αναβαθμιστεί τουλάχιστον κατά τρεις κατηγορίες ενεργειακά, δηλαδή να καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια μέσα από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, και όσο από πιο χαμηλά ξεκινάς, τόσο περισσότερα μόρια παίρνεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα το κριτήριο. Λογικό, δεν είναι? Ναι, λογικό. Ναι. Το δεύτερο κριτήριο είναι η οικονομική σου κατάσταση, έτσι, όπου μάλιστα υπάρχει και μία πολύ σημαντική καινοτομία αυτή τη φορά, ότι ένα κονδύλι κρατιέται για τους πολύ φτωχούς εντός εισαγωγικών, δηλαδή για εκείνους οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, λέει αυτό εδώ το κομμάτι του προγράμματος θα πάει μόνο εκεί. Ναι. Και αυτό είναι μια έξυπνη πρωτοβουλία νομίζω. Και το τρίτο ζήτημα, εκτός από το, δηλαδή την ανάγκη για την ενεργειακή αναβάθμιση και το εισόδημα, είναι κάποια κριτήρια του τι είδους αναβάθμιση κάνεις, τι καινούργια πράγματα βάζεις, πόσο έξυπνες λύσεις βρίσκεις, πόσο οικονομικές κλπ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι από λύση σε λύση, που ενεργειακή, δηλαδή άλλος βάζει αντλία θερμότητας, άλλος βάζει πέλετ, mm-hmm, άλλος βάζει, ξέρω εγώ,
ενεργειακά κουφώματα, άλλος τούτο, άλλος εκείνο. Η κάθε λύση έχει μια προτεραιοποίηση κατά κάποιο τρόπο, γιατί προσπαθεί το κράτος να σε στρέψει σε λύσεις οι οποίες είναι πιο μακροπρόθεσμες και λιγότερο ενεργοβόρες. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα κριτήρια θα βαθμολογηθούν, θα γίνει μια σειρά κατάταξης που θα λέει πρώτος ο Μυριτζή, δεύτερη η Λαχούρη, τρίτος ο Τάδε, τέταρτος το Βόρειο Αιγαίο κατά περιοχή. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πέστε λοιπόν ότι εγώ προσωπικά είμαι στη θέση 332 και εσείς είσαστε στη θέση 224. Mm-hmm. Λοιπόν, εάν καταφέρει να βάλει 300 αιτήσεις από το Βόρειο Αιγαίο, του φτάνουν για τόσα τα λεφτά, εσείς θα μπείτε μέχρι το 300, εφόσον είχατε το 234, εγώ που έχω το 332, δεν θα φύγω από τη σειρά μου, θα μείνω εκεί και θα περιμένω. Δύο πράγματα θα περιμένω. Ή μήπως κάποιος από τους πρώτους 300 ή κάποιοι από τους πρώτους 300 που είναι όταν έρθει η ώρα, μετάνιωσα ρε παιδί και δεν το υλοποιώ, ναι. Οπότε φεύγουν αυτοί, μπαίνει ο επόμενος στη θέση τους, κατά κάποιο τρόπο ως επιλαχών, ή αυτό που είναι το συνηθέστερο, επειδή το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή έχει ένα συγκεκριμένο κονδύλι, αλλά δόξα τω Θεώ την επόμενη πενταετία, το λέω για να τα ακούσει ο κόσμος, θα πέσουν πάρα πολλά χρήματα, γιατί συνδυάζεται το καινούργιο ΕΣΠΑ με το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι άλλα τόσα λεφτά. Μάλιστα. Δηλαδή για τι χρήματα μιλάμε, για τι χρήματα? Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα έχει δεσμεύσει 632 εκατομμύρια. Mm-hmm. Το πιθανότατο όμως είναι ότι αν υπάρχει ενδιαφέρον και πρόσθετες αιτήσεις, θα γίνουν τονωτικές ενέσεις και θα πει ωραία, στο Βόρειο Αιγαίο έχω λοιπόν 600 συνολικά αιτήσεις που είναι σε σειρά κατάταξης και έχουν το δικαίωμα να μπουν. Κατάφερα να βάλω τις πρώτες 300, δίνω κάποια χρήματα, μπαίνουν άλλοι 100. Ναι. Θα ξαναδίνω, ξαναμπαίνουν και άλλοι κλπ. Και ούτω καθεξής, μέχρι ουσιαστικά να καλύψω όλη τη ζήτηση. Αυτή είναι η στόχευση. Αυτό καταλαβαίνω, δεν το λέει κανείς αυτή τη στιγμή επίσημα. Αλλά αυτό μου λέει η πείρα μου, δόξα τω Θεώ, κάνω 34 χρόνια αυτή τη δουλειά και έχω μάθει να ψυχανεμίζομαι λίγο το πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί αυτοί του δημοσίου. Εγώ που δεν έχω προετοιμαστεί καθόλου για να κάνω αίτηση για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021, σας ακούω λοιπόν όλα αυτά, ακούω όλα αυτά που λέτε και αποφασίζω να συμμετάσχω. Μπορώ, είναι εύκολο. Ναι. Εύκολο είναι, βεβαίως είναι εύκολο, με την έννοια την εξής. Καταρχήν αν πληρείτε τις προϋποθέσεις, έτσι, ναι. Δηλαδή βάζει κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Άμα πεις ότι έχω οικογενειακό εισόδημα 200.000 ευρώ το χρόνο, θα σου πιάσει, ρε φίλε, δεν χρειάζεται, κάντα και μόνος σου, έτσι. Φτιάξ' το μόνος σου. Ναι, φτιάξ' το μόνος σου ακριβώς. Μας φτιάξατε τη διάθεση. Κάποια άλλα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία για να δώσω ο κόσμος να καταλάβει λίγο τα νούμερα, έτσι. Το χαμηλότερο θεωρείται να έχει οικογενειακό εισόδημα μέχρι 10.000, μετά πάει από 10 μέχρι 30, από 30 μέχρι 40, τέλος πάντων, μέχρι εκείνους που έχουν οικογενειακό εισόδημα 70-80.000 ευρώ, που θεωρώ ότι δεν είναι και το πιο συνηθισμένο, ναι. Έτσι, υπάρχει τρόπος να καλυφθούν. Εντάξει, υπάρχει... με τα κριτήρια, ναι. Με τα κριτήρια, ναι, που είπατε, ναι. Μπορούμε να κάνουμε αίτηση. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, νομίζω ότι όσοι μας ακούνε, λίγοι θα είναι αυτοί που θα γυρίσουν το ραδιόφωνο αλλού. Ακριβώς. Πιθανότατα τέτοια ώρα να μην ακούν και ραδιόφωνο. Ναι. Λοιπόν, είναι η αγαπημένη ώρα αυτή για ραδιόφωνο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, όσο πιο χαμηλή είναι η εισοδηματική σου κλίμακα, τόσο περισσότερο ποσοστό επιδότησης σου δίνει για να κάνεις το πρόγραμμα. Δηλαδή, η μέγιστη επιδότηση θα είναι μέχρι 75%. Έτσι. Το υπόλοιπο μπορείς να το πάρεις άτοκο δάνειο από την τράπεζα, το οποίο μάλιστα σε ένα μεγάλο ποσοστό, στις χαμηλότερες κατηγορίες 100%, είναι εγγυημένο από το κράτος και είναι άτοκο. Έτσι. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να τα παίρνεις τα λεφτά αυτά και κάποια στιγμή να δώσεις το μικρό αυτό μέρος που περίσσεψε, να το δώσεις σε 4, 5, 6 χρόνια άτοκα, να το επιστρέψεις στην τράπεζα. Αυτά είναι να τηρείς τις προθεσμίες των δόσεων, γιατί αλλιώς τότε χάνεις αυτό το ευεργέτημα. Ναι, άρα ναι. Ναι. Να πω και κάτι άλλο, βέβαια, ότι από τη στιγμή που λοιπόν ανήκεις σε αυτές τις εισοδηματικές κατηγορίες, από εκεί και πέρα να δούμε αν το σπίτι χρειάζεται ενεργειακή αναβάθμιση. Χρειάζεται μηχανικό. Αυτό. Εκεί λοιπόν καλείς ένα μηχανικό, άρα την πρώτη ματιά θα τη ρίξει ο οικονομολόγος ή ο λογιστής σου, να το πω πιο εύκολα, που θα σου πει ναι, είσαι σε χαμηλή κατηγορία, σε που το ξέρεις και από πριν. Ναι. Εισοδηματική, έτσι δεν χρειάζεται να το λένε. Από εκεί και πέρα λοιπόν πας στο μηχανικό,
τον ενεργειακό επιθεωρητή. Έρχεται λοιπόν αυτό στο σπίτι και σου λέει ότι για να αναβαθμιστεί, καταρχήν το σπίτι σου είναι στην κατηγορία, παραδείγματος χάρη, είναι ζήτα. Εσένα, ναι. Έτσι, είναι στην 7η, ξέρω εγώ, σειρά. Λοιπόν, μπορούμε να το αναβαθμίσουμε, να το πάμε μέχρι τη δέλτα, μπορούμε να το πάμε μέχρι τη γάμα. Καταρχήν πρέπει οπωσδήποτε, είπαμε, να αναβαθμίζεις τουλάχιστον 3 κατηγορίες, έτσι. Ναι. Για να γίνει αυτό, θα σου πει η κυρία Λαχουρή, λοιπόν, χρειάζεται, μπορείς να κάνεις τα εξής εναλλακτικά. Να αλλάξεις κουφώματα και να τα βάλεις ενεργειακά. Να ναι. βάλεις διπλά τζάμια. Να κάνεις μόνωση, θερμομόνωση του στίχους. Να βάλεις μια αντλία θερμότητος. Να καταργήσεις τον καυστήρα πετρελαίου και αυτόν. Βάλεις υποχρεωτικά, αυτό το βάζει υποχρεωτικά σε όλους, να βάλεις έναν ηλιακό θερμοσύφωνα για την παροχή ζεστού νερού. Ναι. Να κάνεις ενδοδαπέδια θερμασία. Διάφορες λύσεις οι οποίες υπάρχουν. Από αυτές τις λύσεις που σου προτείνει ο μηχανικός, εσύ θα διαλέξεις. Και θα πεις, ρε φίλε, εμένα με ενδιαφέρουν τα κουφώματα, παραδείγματος χάρη, και να αλλάξω το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης και να βάλω και τον ηλιακό που μου λες ότι είναι υποχρεωτικός. Ναι. Ανεβαίνω κατηγορία, ανεβαίνεις. Ή πιθανότατα, όχι, δεν ανεβαίνεις, δεν φτάνει αυτό, θα πρέπει εκτός από τα κουφώματα να κάνεις και μια θερμομόνωση του στίχους. Μάλιστα. Θέλεις, θέλω, δεν θέλεις, δεν προχώρησες. Δηλαδή λέω ότι από τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να σου προτείνει ο μηχανικός, εσύ θα διαλέξεις, θα ξαναλογαριάσει ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή να δει αν όντως οδηγείται σε ενεργειακή αναβάθμιση στο σπίτι, σε καλή εξοικονόμηση ενέργειας, και με βάση αυτά τα κριτήρια θα πεις προχωρώ ή δεν προχωρώ. Θα βγάλει ένα κόστος με βάση κάποιους πίνακες που δίνει το Υπουργείο, που είναι αρκετά γενναίοι, θα τους έλεγα. Δηλαδή δεν είναι τσιφούτικοι, δεν σου σε βάζει να βάλεις φτηνοπράματα κλπ. Είναι τιμές αγοράς φυσιολογικές κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον μέχρι τώρα έτσι ήταν. Λοιπόν, και θα σου πει ότι αυτό το πράγμα λοιπόν που θες να κάνεις εσύ στοιχίζει 15.000 ευρώ. Έτσι, όλες αυτές οι αναβαθμίσεις. Ναι. Τούτων όλων δοθέντων θα πας μετά στο σύμβουλο και μόνος μπορεί να το κάνεις, αλλά τέλος πάντων δεν είναι έτσι, αλλιώς τη δαπάνη του συμβούλου και του ενεργειακού επιθεωρητή την πληρώνει το κράτος. Δηλαδή δεν την πληρώνεις από την τσέπη. Μάλιστα. Δεν έχει κανένα λόγο να πας να κάνεις μόνος σου. Ναι, ναι. Έτσι. Πας λοιπόν στο σύμβουλο και ο οποίος ουσιαστικά τι θα κάνει. Θα πάρει όλα αυτά τα στοιχεία που του δίνει ο μηχανικός. Θα σου ζητήσει τα φορολογικά σου, όλα αυτά τα πράγματα κλπ. Και θα υποβάλει ένα φάκελο, θα δηλώσει με ποια τράπεζα θες να συναλλάσσεις, είτε πάρεις δάνειο, είτε απλά λες αυτός θα είναι σε αυτή την τράπεζα ο λογαριασμό με τον οποίο θα γίνονται οι κινήσεις, θα πληρώνονται οι προμηθευτές και θα, κατά κάποιο τρόπο θα μου βάζετε τα χρήματα μετά όταν τα δικαιούμαι. Έτσι, και με αυτήν τη διαδικασία ουσιαστικά θα βγει η κεντρική απόφαση αυτή που λέγαμε στην αρχή, η οποία θα λέει εσύ μπαίνεις, εσύ είσαι σε σειρά επιλαχόντος και μάλιστα, εσύ λάθος τα είχαν κάνει οι μηχανικοί σου και οι σύμβουλοι σου. Κυρία Εμμυριτζή, μία ερώτηση από ακροατή και στα διατηρητέα ισχύει αυτό? Βεβαίως, σε οποιαδήποτε, απλά στα διατηρητέα ίσως κάποιος θα πρέπει να κάνει λίγο υπομονή, γιατί συζητείτε ότι θα βγει κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα είναι πολύ πιο γενναίο για τα διατηρητέα, που θα καλύπτει και την ενεργειακή τους αναβάθμιση αλλά και τη συνολική τους συντήρηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί τα νούμερα είναι πολύ πιο άγρια. Και δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα τέτοιο προγραμματάκι. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή εγώ θα του πρότεινα να περιμένει λίγο να βρει κάτι καλύτερο. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι επιτέλους αυτές οι 50 μέρες αποδεικνύονται χρυσές, με την έννοια και την εξής. Βγήκε προχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, για να δικαιολογήσει κατά κάποιο τρόπο την καθυστέρηση των εκταμιεύσεων στους προηγούμενους κύκλους των προγραμμάτων. Ναι. Ότι αργούσε ο κόσμος να πάρει τα λεφτά, ταλαιπωρήθηκε κλπ. Έτσι. Και έβγαλε μια λίστα λέγοντας ότι ελάχιστες αιτήσεις από αυτές που είχαν υποβληθεί ήταν εντελώς σωστές, κάποιες άλλες χρειαστήκανε μία διόρθωση, κάποιες δύο, κάποιες τρεις. Βγήκε το τεχνικό επιμελητήριο, διαμαρτυρήθηκε ότι πας να τα φορτώσεις επάνω μας κλπ. Θεωρώ ότι πρόκειται περί μια σκιαμαχία, με την έννοια την εξής. Αναμενόμενο ήταν αυτό. Από τη στιγμή που κάναν τη διαδικασία τόσο με τον τρόπο αυτό, ναι, που λέγανε ποιος θα το κάνει πιο γρήγορα, είναι λογικό ότι γινόταν και λάθος και αστοχίες κλπ.